Θέλω να έρθω και σε εσάς. Θέλω να μου κάνετε και εσείς ένα σχόλιο. Θεωρείτε ότι εργαλειοποιείται και από την ελληνική και από την βρετανική πλευρά η υπόθεση των γλυπτών? Νομίζω ότι το γεγονός ότι πρόκειται για κλοπή και ότι η θέση τους είναι στη χώρα μας είναι δεδομένη και για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αδιαπραγμάτευτο βέβαια. Φυσικά σε κάθε περίπτωση ήταν απαράδεκτη η στάση του Βρετανού Πρωθυπουργού και η ακύρωση της συνάντησης και οι μετέπειτα δηλώσεις του. Όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιώνεται τελικά ούτε η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και η τακτική που έχει ακολουθήσει, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, να παζαρεύει με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου αντί να θέτει ανοιχτά επιτάπητος το θέμα της επιστροφής των γλυπτών στη Βρετανική κυβέρνηση. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι έχει ακολουθήσει και επιλογές, πολιτικές επιλογές, αν δεν κάνω λάθος, 2 χρόνια πριν, να θυμίσουμε την συλλογή Στέρν, που στην πραγματικότητα δημιουργούν άσχημα προηγούμενα, γιατί όταν βάζει ζήτημα δανεισμού κάτι του ενός των γλυπτών που ανήκουν στη χώρα, στην πραγματικότητα υπονομεύεις το δεδομένο, την κυριότητα των γλυπτών. Δεν έχει βάλει το θέμα ως κόμμα, όχι μόνο το παζαρεύει με το Βρετανικό Μουσείο, αλλά το έκανε πράξη και με την συλλογή Στέρν που ήταν, αν θυμάστε καλά, Συλλογή Στέρν, δεν θυμάστε πέρσι που είχε γίνει ο κακός χαμός. Είναι τα κυκλαδίτικα εδόλια που είναι αντικείμενα λαθρανασκαπής, αρχαιοκαπηλείας. Και ουσιαστικά συμφωνήθηκε να γίνει δανεισμός από μια ιδιωτική συλλογή. Αυτές οι κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις. Γιατί δημιουργούν προηγούμενο, κύριε οικονόμου, και γιατί δείχνουν, αν θέλετε, και μια. Και γιατί έτσι κι αλλιώς και συζητήσεις, αν θέλετε, με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, αν θες να μιλήσεις για την επιστροφή των γλυπτών, αρμόδια να το κάνει είναι μόνο η Βρετανική κυβέρνηση. Άρα με αυτήν έπρεπε και ανοιχτά να τεθεί το θέμα επιτάπητος. Και εμείς ξαναλέμε λοιπόν ότι το αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ως αναφέρει το μέρος του Μνημειακού Συνόλου της Ακρόπολης, δεν μπορεί να πηγαίνουμε πίσω από αυτό το αίτημα, όπως βέβαια και για όλα τα μνημεία της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη ως αποτέλεσμα αρχαιοκαπηλείας ή άλλων τέτοιων πράξεων. Άρα σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε πίσω από αυτό το αίτημα. Κυρία Κομνηνάκα, ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι πολλοί κόσμος στο δρόμο. Μέχρι τις 8 Δεκέμβρη έχουν στάσει οι δικηγόροι. Τα ταξί στο δρόμο, απεργίες επί απεργιών. Οι νέοι επιστήμονες είναι στα κάγκελα. Με αυτές τις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλαγές? Δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση την ίδια τη λογική του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι το νομοσχέδιο έρχεται με τον τίτλο Φορολογική Δικαιοσύνη. Την Έτσι. Ώρα που πραγματικά υπάρχει μια προκλητική φοροασυλία, δεν ξέρω αν εσείς αντιλαμβάνεστε ως δικαιοσύνη το να εξαφανίζονται στην πραγματικότητα μικροί επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, οι συνάδελφοι δικηγόροι, ιδιαίτερα υποαπασχολούμενοι, που μια σειρά και ιδιαίτερα και στην πρωτεύουσα και αλλού είναι συνάδελφοι που με το ζόρι καταφέρουν να επιβιώσουν, νέες συνάδελφοι μητέρες παιδιών κλπ. Και εντάξει, αμέσως μετά την ηλοχία, αλλά ξέρετε πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερο το διάστημα που αναγκάζονται μια γυναίκα να αφήσει τη δουλειά σίγουρα, σε τέτοια επαγγέλματα. Το ελάχιστο όμως στο ελεύθερο επάγγελμα και σε κάθε περίπτωση μικροί επαγγελματίες που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν πληρώσει στο όνομα αυτής της έρμης της φορολογικής δικαιοσύνης, έχουν πληρώσει πολλά σπασμένα. Και τα έχουν πληρώσει και με τη σημερινή και με την προηγούμενη και με την παραπροηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί σε αυτούς φορτώθηκαν τα βάρη και της προηγούμενης κρίσης και σε αυτούς συνεχίζει. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακούμε για την αδικία που εμείς λέμε συγκεκριμένα, ότι θα έπρεπε σήμερα, αν θέλουν πραγματικά να ελαφρυνθούν
οι επαγγελματίες να επανέλθει το αφορολόγητο όριο στο 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε παιδί. Να θυμίσουμε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ και μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, τους φορτώθηκε και ένας ακόμη κεφαλικός φόρος στο τέλος επιτιδεύματος, το οποίο υποτίθεται ήταν προσωρινό. Το μειώνουμε, και στο 50%. Η υπόσχεση ήταν να καταργηθεί. Δεν μπορεί σήμερα να γίνεται εδώ το παζάρι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το επέβαλε, ποιος το κράτησε και ποιος το μειώνει, όταν αυτά υποτίθεται ήταν μνημονιακά μέτρα που θα έφευγαν και τώρα το παρουσιάζεται ως επιτυχία. Την μείωση αντί να καταργείται. Και βέβαια ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ επανέφερε, γιατί σήμερα ακούμε τον κύριο Κασελάκη να μιλάει για φορολόγητο, αλλά ούτε εκείνος το επανέφερε όταν αυτό είναι έτοιμα πολλών ετών να επανέλθει το αφορολόγητο για τους επαγγελματίες. Και επίσης το φόρο στα μερίσματα, έτσι επειδή αναφέρθηκε, ήταν 15%, 10% το πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ και 5% το πήγε η Νέα Δημοκρατία. Για να μην μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη. Όπως και παραμένει σταθερή αναλογία, επειδή έχουμε μπροστά μας και τον προϋπολογισμό, σταθερά το 95% των φορολογικών εσόδων συγκεντρώνονται από μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους και μόλις το 5% από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και συμφωνούμε. Λέτε ότι υπήρξε ανάπτυξη κλπ. Το θέμα είναι για ποιους. Γιατί πράγματι οι τραπεζικοί όμιλοι το πρώτο εννιάμηνο είχαν επιπλέον 3 δις κέρδη μόνο από την αύξηση των επιτοκίων. Όμως την ίδια στιγμή τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν για να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους και έρχονται αντιμέτωποι με το έσχος των πληστηριασμών και τις εικόνες που είδαμε και χθες ηλικιωμένοι και ανάπηροι να βγαίνουν στο δρόμο γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις οφειλές. Και βέβαια τα λουκέτα είναι μπροστά για χιλιάδες επαγγελματίες που προφανώς δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από αυτές τις αναδιπλώσεις που κάνει η κυβέρνηση και υπό το βάρος βέβαια και των μεγάλων κινητοποιήσεων που προηγήθηκαν και που θα συνεχιστούν. Ακόμα την κοινωνία, κύριε Γουνάκα. Αν την ακούγατε, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι ακούτε την κοινωνία όταν όλοι οι επαγγελματίες είναι στα κάγκελα και στο δρόμο και ζητάνε. Λέμε για τις διορθώσεις που γίνονται και τις βελτιώσεις. Οι διορθώσεις είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και το αίτημα των επαγγελματιών ήταν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο γιατί δεν χωράει, δεν παίρνει διορθώσεις. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτή η πολυκοσμία στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, το Νέο Κόμμα, δεν ξέρω πού τοποθετείτε εσείς την πλεύση ελευθερίας, μπορεί να περιορίζει τη δυναμική που φαίνεται πως εμφανίζει το τελευταίο διάστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχετε 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι η τάση συσπήρωσης που εμφανίζεται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα και κυρίως μια τάση αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής δεν έχει αποτυπώνει μια συμπόρευση στους αγώνες με έναν κόσμο που βρεθήκαμε στα κινήματα, με έναν κόσμο που άκουσε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκδηλώνει, αν θέλετε, και μια άρνηση να μπει σε ένα νέο κύκλο αυταπατών που τον έζησε πολλές φορές με πολλές αποχρώσεις, είτε με αυτούς που ήρθαν είτε με αυτούς που έφυγαν, όπως και αν αυτοπροσδιορίζει το καθένας. Εμείς καλούμε τον κόσμο να συνεχίσει τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, θα συναντηθούμε γιατί, για να μπορέσει πραγματικά να ανατρέψει τις πολιτικές που συνεχίζουν να μαυρίζουν τη ζωή του. Μια τέτοια συνάντηση κάνουμε και αυτό το διάστημα και με τους επαγγελματίες που είναι στο δρόμο και τους καλούμε να διεκδικήσουν μέτρα ουσιαστικής ανακούφισής τους, όπως είναι για παράδειγμα η ψήφιση της πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ με ένα πλέγμα μέτρων που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ανακούφιση και κυρίως να συμπορευτούμε για τις μεγαλύτερες αλλαγές που χρειάζεται. Μάλιστα.